Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Παρέμβαση για το θέμα Μπαλτάκου και το ρόλο τη Χρυσή Αυγή έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθαρίζοντα ότι ο ίδιο από την πρώτη στιγμή υπήρξε πολέμιό τη. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Είμαι εκείνο ο οποίο πολέμησε εξ αρχή τη Χρυσή Αυγή σκληρότερα από οποιοδήποτε άλλον. Και δεν θα επιτρέψω ποτέ σε καμιά εγκληματική οργάνωση να γίνει ρυθμιστή τη πολιτική μα ζωή. Ούτε θα επιτρέψω απαράδεκτε και ανεκδίγητε συμπεριφορέ σε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχο. Με την ίδια κλώνητη πίστη, η κυβέρνηση αυτή στηρίζει απόλυτα την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Και όλοι όσοι ζητούν την παρέτηση των δύο υπουργών ταυτίζονται με τη Χρυσή Αυγή για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αλλά εμείς προχωράμε με την απαραίτητη ομοψυχία και την εξίσου απαραίτητη πολιτική σταθερότητα. Υλικό συνομιλιών του Πρωθυπουργού με ανώτατο δικαστικό άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι κατέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης μιλώντας στη Βουλή. Χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό Δωτό και κατήγγειλε ότι παρεμβαίνει άμεσα σε συγκεκριμένο ανώτατο δικαστικό μεταβιβάζοντας του εντολές για λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Χρυσή Αυγή συλλέγει υπογραφέ προκειμένου να στηθούν τρει κάλπε για προανακριτική επιτροπή για του κυρίου Σαμαρά, Αθανασίου και Δένδια με την κατηγορία τη κατάχρηση εξουσία και τη εσχάτη προδοσία. Κύκλοι τη κυβέρνηση αναφέρουν ότι όποιο έχει στοιχεία και πληροφορίε να τι δώσει άμεσα στη δικαιοσύνη, τονίζοντα ότι η κυβέρνηση δεν έχει παρέμβει ποτέ σε αυτήν. Στο ίδιο μήκο κύματο και ο Ευάγγελο Βενιζέλο, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, επεσήμανε ότι κανεί δεν μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι μπορεί ο κύριο Σαμαρά να έσπασε μετά από ημέρε στη σιωπή του, αλλά υιοθέτησε την κλασική στάση του ενόχου. Ενώ προσθέτει ότι οι σχετικέ δηλώσει συνιστούν ομολογία ενοχή, αφού αντί να μιλήσει ο Πρωθυπουργό για τι δικέ του ευθύνε, κατέφυγε στην προσφυλή του μέθοδο τη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, του ισχυρισμού του Ηλία Κασιδιάρη, σε ραδιοφωνικό σταθμό περί ύπαρξη ηχογραφημένων συνομιλιών του με του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, Βούρτσι και Παναγούλη, διέψευσε ο Νίκο Βούτσι. Ενώ ο Στάθη Παναγούλη διευκρίνησε ότι δεν του πρότεινε ποτέ ο Κασιδιάρη να είναι μάρτυρα στη δίωξη που του έχει ασκηθεί. Εν τω μεταξύ, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. Ο Πάνος Καμένος δήλωσε ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι από την κυβέρνηση με την ανοχή του Πρωθυπουργού παρενέβησαν στη δικαστική εξουσία. Τέλος, δημοσιεύματα που αφορούσαν σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Τύπου σχετικά με κύκλωμα παρακολούθησης της ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου διαψεύστηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματο, το Υπουργείο Ναυτιλία παρουσιάστηκε το πρωί μετά την παρέλευση του αυτοφόρου, ο γιο του Παναγιώτη Μπαλτάκου, που αναζητούνταν από την Τετάρτη για το επεισόδιο που είχε στη Βουλή με μέλη τη Χρυσή Αυγή. Σε βάρο του εκρεμεί μήνυση από βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή για πρόκλητη επίθεση, σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και αν οι Έλληνες συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο έχουν σημαντικές πιθανότητες να τα καταφέρουν, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην γερμανική τηλεόραση. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να δοθεί στην Ελλάδα νέο πακέτο στήριξης, ο κ. Σόμπλε είπε ότι προς το παρόν η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να διασφαλίσει πρόσβαση στις αγορές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν είχε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της 30 λεπτης συνομιλίας, ο κύριος Μπάιντεν καλωσόρισε τη συνεχή οικονομική πρόοδο της Ελλάδας, καθώς η κυβέρνηση εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις της, ενώ δεσμεύτηκε για τη διαρκή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιστροφή της Ελλάδος στην ανάπτυξη και την ευημερία. Στιγμές κατά τις οποίες ανακτά τις αισθήσει του μετά από τρεις μήνες σε κατάσταση κόμματος έχει ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Μίκαλ Σουμάχερ. Όπως δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του, έχει στιγμές συνέστηση και ξυπνήματος. Κάνει πρόοδο με το δικό του τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 69-60 τη Μάλαγα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και προκρίθηκε στους 8 της Ευρωλίγκα. Κορυφαίο των Πρασίνων ο Δημήτρη Διαμαντίδη, που οδήγησε την ομάδα του στην 7η νίκη σε 13 αγώνε τη φάση των 16. Την παρουσία του στα πρώιμη τελικά τη διοργάνωση εξασφάλισε και ο Ολυμπιακό μετά την ήττα τη Μάλαγα από τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ Μπαχτσέ από τη Λαμποράλ. Οι ερυθρόλευκοι απόψε αντιμετωπίζουν στην Τουρκία την εφέ Ανατολού. Τζάμπολ στι 9 και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό την πρόγνωση του καιρού με τη βοήθεια της μετεωρολόγου του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αύριο Σάββατο τοπικέ συνευχέ θα έχουμε σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχέ και σπορατικέ καταιγίδε θα σημειωθούν κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίω στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιε διευθύνσει, η έντασή του στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έω 19 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα έω 21 με 22 βαθμού στη Βόρεια Κρήτη, τοπικά έω 24. Στην Αττική, συνευχιά παροδικά αυξημένη, πιθανότητα. Ανότητα βροχή, ασθενού βροχή είναι μικρή. Η νότιο ανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 12 έω 20 βαθμού. Στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη επίση φιά αλλά με τοπικέ βροχέ κατά διαστήματα μετά το μεσημέρι, ίσω και παροδική καταιγίδα. Νότιο ανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 10 έω 18 βαθμού. Και στο σημείο αυτό το απογευματινό μας δελτίο ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή Sky με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Ενώ αναλυτικά όλη η δισογραφία της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9 με τη Σία Κοσιόνη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.